Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό που μαύρη χείρα τσίμπησε 36χρονο γεώτη, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του και δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου Αθηνά Τραχύλη μίλησε για την επικινδυνότητα ενός τέτοιου τσιμπήματος και για τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λάβει κάποιος που θα δεχθεί τσίμπημα από τέτοιο είδους αράχνη. Θα πρέπει να γίνονται απαντομώσεις, θα πρέπει να γίνεται απεντόμωση στο χώρο, έτσι να ελέγχουμε το χώρο μας, το σπίτι μας, το εξοχικό μας, τις αποθήκες. Υπάρχουν κατάλληλα φάρμακα, σκευάσματα που θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και γενικότερα θα πρέπει να προσέχουμε. Η αράχνη μαύρη χείρα υπάρχει σε όλες τις μεσογειακές χώρες. Όμως δεν τη συναντά κανείς πάρα πολύ συχνά και δύσκολα θα βρεθεί μέσα σε κάποιο διαμέρισμα. Θέλω να καθησυχάσουμε τον κόσμο. Δεν μεταδίδεται από ό,τι γνωρίζουμε κάποια ασθένεια, αλλά μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στην υγεία των συνανθρώπων μας, έτσι, τα συγκεκριμένα έντομα. Πάρα πολλά από αυτά τα έντομα τα ονομάζουμε διαβιβαστές, γιατί μεταδίδουν, όπως και ο ιός του δυτικού νύρου, μεταδίδουν δηλαδή διάφορες ασθένειες στα ζώα και από εκεί στον άνθρωπο. Το δηλητήριο της μαύρης χείρας, που έχει το στοιχείο της νευροτοξίνης, προκαλεί άμεσα βλάβες στα ζωτικά όργανα του οργανισμού.